Κρίσιμος ο Ιούλιος για τις συντάξεις, καθώς ο Γιάννης Παναγιώτου αναμένεται να παρουσιάσει τη θέση του σε σχέση με το πέναλτι του 12% για όσους συνταξιοδοτούνται πριν από το 65ο έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση σκοπεύει να καταργήσει το πέναλτι μόνο για εργαζόμενους σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, κυρίως χειρονακτικά με έντονη σωματική κόπωση. Βλέπουμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει δυνατότητα για μια ελάφρυνση για τους εργαζόμενους οι οποίοι συμπληρώνουν πάρα πολλά χρόνια εισφορών μέσα από την εργασία τους και για τους οποίους είναι δίκαιο να υπάρχει μια σχετική ελάφρυνση. Το μόνο σίγουρο ότι δεν γίνεται λόγος για οριζόντια κατάργηση, τουλάχιστον πριν την τροποποίηση του ορίου αφυπηρέτησης. Αλλά περίμεναν και άλλα πήραν οι χαμηλοσυνταξιούχοι που κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι εμφανίζονται μετά την συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας. Στο επίκεντρο της συζήτησης η κατά 5% αύξηση στη μικρή επιταγή. Για μερικούς το βοήθημα αυτό προσθέτει ένα μηδαμινό ποσό στο σύνολο της σύνταξης που λαμβάνουν. Δυσαρεστημένη ευγένεια η αντιπροσωπεία μας, προβληματισμένη σε σχέση με την κοροϊδία από πλευράς της κυβέρνησης. Όταν εξάγγελαν το 5% εννοούσαν ότι θα έδιδαν μερικά ευρώ ή μερικά σεν στους συνταξιούχους, στους χαμηλοσυνταξιούχους. Ελάτε να δούμε μέσα από παραδείγματα πόσα περισσότερα θα πληρώνει ένας συνταξιούχος αφού προσθεθεί το 5%. Αν κάποιος λαμβάνει κοινωνική σύνταξη 370 ευρώ και μικρή επιταγή ύψους 330, θα πάρει 17 ευρώ επιπλέον. Στην περίπτωση που η μικρή επιταγή άλλου συνταξιούχου ανέρχεται στα 54 ευρώ, τότε με την αύξηση του 5% θα λάβει μόλις 2 ευρώ και 70 περισσότερα. Όλα αυτά γίνονται στη βάση των δημοσιονομικών δεδομένων της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Έντονες αντιδράσεις έφερε και η άρση των φοροελαφρύνσεων σε καύσιμα και ρεύμα. Στη συνάντησή τους με τη Μαριλένα Ευαγγέλου, οι συνταξιούχοι πήραν διαβεβαίωση ότι θα γίνει προσπάθεια για στοχευμένα μέτρα σε συνεννόηση με τον Υπουργό Ενέργειας.